Το πατρινό καρναβάλι βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, ελαίο Καλλικράτη, αλλά και έλλειψης χρημάτων. Το πρώτο σκέλος αφορά στο ότι καταργείται ο καρναβαλικός οργανισμός, όπως άλλωστε είναι γνωστό, αλλά χωρίς να έχει προβλεφθεί η διαφορετική νομική μορφή που έπρεπε να είχε, ώστε να εξαιρεθεί από τον Καλλικράτη. Ήδη χτες, αφού είχε κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Ραγκούση, ο Δήμαρχος ο Ανδρέας Φούρας έχει στείλει μια επιστολή που ζητάει ότι ορισμένες κοινοφελείς επιχειρήσεις να μπορούν με απόφαση του Υπουργού να εξαιρεθούν. Όπως μπορούν με απόφαση Υπουργού να εξαιρεθούν και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αλλά τα προβλήματα έχουν και συνέχεια, αφού το κεφάλαιο που θα έπρεπε να έχει ο οργανισμός είναι τουλάχιστον 500.000 ευρώ και έπρεπε να τα καταθέσει η Δημοτική Αρχή μέχρι το τέλος του χρόνου. Όμως έχουν δοθεί μόλις 175.000 και από αυτά δεν έχουν μείνει στα ταμεία παρά μόνο 20.000 ευρώ περίπου. Η Πάτρα πρέπει να προφυλάξει όσο μπορεί την ταυτότητα εκείνων των θεσμών που μπορεί. Ναι, μεν συμφωνούμε στη συνένωση. Ναι, μεν υπάρχουν νομικά πρόσωπα που πρέπει να μειωθούν, αλλά πρέπει κάποιοι να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Και εκτός όλων αυτών, δεν έχει εγκριθεί ακόμη καμία προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και της κοινοφελούς επιχείρησης του Πατρινού Καρναβαλιού για εκδηλώσεις. Και όλα αυτά όταν το Πατρινό Καρναβάλι ξεκινά επισήμως στις 17 Ιανουαρίου.